Το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η οποία είναι χειριστής του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μαζί με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α' Αθήνας, βράβευσαν μαθητές και εκπαιδευτικούς από 68 σχολικές ομάδες από όλη την Ελλάδα για το πρόγραμμα «Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής του Οδείου Αθηνών. Θέλω να συγχαρώ εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες και ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς. Τους εκπαιδευτικούς εκείνους που με μεράκι, αγάπη, κόντρα πολλές φορές στο ρεύμα και κάτω από αντίξωες συνθήκες τολμούν και πραγματοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης μέσα από τα οποία προσπαθούν να εμπνεύσουν τους μαθητές τους αξίες περιβαλλοντικές και να τους μοιήσουν στον κόσμο της φύσης. Με στόχο να καλλιεργήσουμε τον πολίτη που σκέφτεται κριτικά και αναλαμβάνει δράσεις. Εκ μέρους της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Α' Αθήνας, στέλνει τα συγχαρητήρια σε όλα τα σχολεία, γιατί οι δουλειές ήταν εξαιρετικές. Η ιδέα που ξεκίνησε αυτό το δίκτυο ήταν η προστασία των μικρών βιοτόπων στις πόλεις και στα χωριά. Βελτιώνουμε τις άσχημες πόλεις μας. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με τις πράσινες γωνιές, αλλά που δεν είναι μόνο για το πράσινο, αλλά είναι και για την ζεστασιά ανάμεσα στους ανθρώπους. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν περίπου 150 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς συνοδοί από όλη την Ελλάδα που παρουσίασαν τα σημαντικότερα σημεία των δράσεών τους από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο «Οι πράσινες γωνιές της γειτονιάς μου» μέσω δρώμενων και βίντεο. Για μια πράσινη γωνιά στο σχολείο μας, παιδιά. Λουλούδια και φυτά. Φυτεύουμε με γνώμονα την ποιότητα ζωής μας. Κρεμμύδια, μαϊντανό, μαρούλι. Από την παραγωγή στην κατανάλωση. Να γίνει η πραγματική πράσινη γωνιά που λείπει από το σχολείο μας. Μαθητές και δάσκαλοι από το Μουσικό Γυμνάσιο Ηλίου έντυσαν μουσικά την εκδήλωση. Μέρος εκδήλωσης περιελάμβανε βιωματικό εργαστήριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Γλάστρες διαφορετικές για τις πράσινες γωνιές», όπου με απλά υλικά κατασκεύασαν πρωτότυπες εφάνταστες γλάστρες.
περιβάλλον είναι το σπίτι μας και πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ καλά.